Καλημέρα κύριε Σκουρλέτη. Καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε βεβαίως με τα αποτελέσματα στην Νέα Δημοκρατία, διότι εσείς τουλάχιστον το έχετε πει πάρα πολλές φορές. Το πολιτικό σύστημα εν γέννη χρειάζεται και μια δυνατή και σοβαρή αντιπολίτευση. Είσαστε από αυτούς που το στηρίζετε, το λέτε, επιμένετε σε αυτό. Σωστά, αλλά μια και τίθεται το ερώτημα, να κάνουμε νομίζω κάποιες επισημάνσεις. Αν και από πρώτη εντύπωση, πρώτη άποψη δεν μου πέφτει και λόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι καταρχήν είχαμε ένα νούμερο, αν δεν κάνω λάθος, αυτών που συμμετείχαν στις διαδικασίες, που κινείται γύρω στο 50% των όσων ψηφίσανε όταν είχε αναδειχθεί ο κ. Σαμαράς. Βεβαίως εγώ δεν το υποτιμώ, είναι ένα μεγάλο νούμερο, αλλά δεν πάβει να είναι περίπου στο 50% του προηγουμένου. Αλλά εκείνο νομίζω που έχει μεγαλύτερη σημασία να πει κανείς, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για οποιαδήποτε κόμμα, είναι το εξής. Δεν είναι λίγο ανακόλουθο να εκλέγεις αρχηγό και εκ των υστέρων να πηγαίνεις σε ένα συνέδριο το οποίο θα καθορίσει τις προγραμματικές σου επιλογές, θα βγάλει συμπεράσματα για την προηγούμενη πορεία? Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Ο αρχηγός επιλέγεται εκ των προτέρων, και αν το πλαίσιο των αποφάσεων του συνεδρίου που θα γίνει αμέσως μετά δεν ταιριάζει στον αρχηγό ή βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις απόψεις του, τι γίνεται? Και το τρίτο που θέλω να επισημάνω σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες, ξέρετε, η συμμετοχή σε ένα κόμμα δεν είναι απλά και μόνο παραλαμβάνω μία ταυτότητα ή έχω μία σχέση ψηφοφόρου, όπως ψηφοφόρος στις εθνικές εκλογές. Σημαίνει κάτι παραπάνω. Έχω τη δυνατότητα να συνδιαμορφώνω απόψεις, να επιλέγω αντιπροσώπους για το συνέδριο, να συμμετέχω. Εδώ με αυτή τη διαδικασία ταυτίστηκε ο φίλος του κόμματος μέσα σε μία μέρα με το μέλος του κόμματος. Με 3 ευρώ όλοι γινόντουσαν μέλη και ψηφίζουν. Αυτό τι είναι, καλό ή κακό? Κατά τη γνώμη μου είναι κακό, διότι παραπέμπει σε μία αντίληψη κομμάτων όπου η έννοια του μέλους πια μετατρέπεται σε έναν απλό οπαδό που έχει απλώς και δικαίωμα εκλογής και ψήφου. Και ότι σχεδόν το 70% ψήφισε προς την κεντροδεξιά. Μα αυτό όμως είναι το ζητούμενο. Δηλαδή αυτό που λέτε, κάνατε μια επισήμανση, ναι, αλλά συνάγεται αυτό το συμπέρασμα έμεσα. Διότι τι θεωρείτε ότι πρεσβεύει ο κάθε υποψήφιος, κάθε πολιτικό πρόσωπο? Αυτό δεν έπρεπε να είναι αντικείμενο μιας συζήτησης μέσα στο ίδιο το κόμμα? Το εάν το στίγμα θα είναι έτσι ή αλλιώς, κεντροδεξιό, δεξιό, εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε άλλο. Αυτά νομίζω ότι πληγώνουν τελικά την έννοια της δημοκρατίας, το επίπεδο της λειτουργίας των κομμάτων. Τα κόμματα πρέπει να λειτουργούν πιο συλλογικά, να δίνουν τη δυνατότητα μιας ουσιαστικής συμμετοχής των μελών τους. Δεν μπορεί να είναι κόμματα οπαδών. Μάλιστα, πάμε και λίγο όχι, πριν τώρα θα μου πείτε, πούμε τα δικά μας για την Ισπανία. Αυτές οι επισημάνσεις τώρα έχουν να κάνουν σε σχέση νομίζω με τις ευαισθησίες που έχει τουλάχιστον ο δικός μας ο χώρος.